1 μέχρι το 37, παρακαλώ, πείτε μου έναν αριθμό. 43. Ναι, έπεσες μέσα. Μέχρι το 37 σου είπα. Α, το ψάχνω. 43, δηλαδή, ότι και εσύ το ψάχνεις. Δηλαδή, πραγματικά. 47, ψάχνω, πραγματικά. Ας πει κάτι. Εντάξει, άλλος. Δεν πειράζει, θα κάνει μάνα και η μάνα είμαι εγώ. Θα δώσω τον Άσο και είναι η Βίκη. Και το Μπορώτη και η από Φλωρίδα. Το κουκάκι. Το 43. Δεν ξέρω ποια είναι χειρότερη. Εκείνη ή εγώ που το ψάχνω. Εσύ λιγότερο. Η άλλη το 43 και με σιγουριά. Γεια σου, ρε Βίκη, να περάσεις πολύ ωραίο Πάσχα. Σου στέλνουμε και τα φοιτικά έλα της Άριστον και το υπέροχο σερβίτσιο. Να μας στείλεις μια φωτογραφία. Και σε αυτό το σημείο. Δεν θα ήθελα να χάσω λίγο. Έγινε πουρές ο εγκέφαλός μου. Έγινε πουρές. Σε αυτό το σημείο όμως λίγο θα ήθελα να σοβαρευτούμε και να σας ανακοινώσουμε κάτι. Το οποίο δυστυχώς δεν είναι πλάκα. Θέλουμε να πούμε ένα. Γεια στο Σάββα. Γεια. Ένα bye. Διότι ήταν μια συνεργασία που από την αρχή ξέραμε ότι ίσως να διεκοπτόταν, ναι, γιατί υπήρχε μια κάτι άλλο, ναι, σε εκκρεμότητα και αυτό δυστυχώς για εμάς ευδοκίμησε για σένα, οπότε είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σε αποχωριστούμε. Και εγώ να αποχωριστώ εσάς φυσικά και δεν μου είναι, ευχαριστούνται εμένα και ήθελα να σου πω ότι πέρασα τρομερά όλους αυτούς τους μήνες. Θα μου λείψει αυτή η θέση πάρα πολύ, θα μου λείψετε εσείς, γιατί και με όλους σας πέρα από την εκπομπή γνωριζόμαστε και εκτός ξεχωριστά και... Εγώ τι θα λέω που με πιάνει ο κόσμος και μου λέει τι ωραία με το Σάββα, τι ωραία με το Σάββα και να τους λέω, τώρα τι θα τους λέω, τι ωραία η παρουσία του Σάββα, αυτά, η αλήθεια θα πρέπει είναι να έρχεσαι μια στο τόσο. Πέρα μπορείτε να έρθω, μπορείτε δεν το περίμενα. Να καλεσμένος πλέον. Ναι, και να σου πω την αλήθεια, Παύλο. Περίμενα ότι θα είναι πιο cool. Ξέρεις ότι. Γιατί ήμασταν πλάκα στην εκπομπή, αλλά τώρα και εγώ λίγο κάπως το μου έρχεται και μετά. Κάθε αποχωρισμός και κάθε τέλος έχει μια συστηματική φόρτιση. Ναι, ναι. Αλλά από την άλλη, ξέρουμε ότι πας για κάπου καλύτερα, με την έννοια ότι κάνεις κάτι αυτό που ήθελες να κάνεις από την αρχή. Ναι. Εμάς μας βοήθησες πάρα πολύ σαν εκπομπή όλο αυτό το διάστημα. Και φέτος και από τη στιγμή που είχαμε συμφωνήσει ότι θα φτάσει μέχρι εδώ. Ναι. Κατάλαβες, είναι όλα καλά. Εγώ να πω ότι ο Παύλος μου είπε να μην κλάψω. Ναι, ναι, γιατί εντάξει, δεν πάει και ανθρακορύχος στο Βέλγιο. θα το βλέπουμε τακτικά. Και εγώ χαίρομαι για εκείνον. Οπότε όλα καλά. Η Νάντση προφανέστατα. Εντάξει, προφανώς όμως. Κλαίει, γιατί. Ξέρεις, όταν συνηθίζεις και περνάς καλά με έναν άνθρωπο. Ναι, εντάξει. Τι θες να. Αλλά θες και το καλό του. Οπότε. Για το καλό σου. Εγώ στο σημείο αυτό να πω και να ευχαριστήσω και τον Σάββα και όλο τον κόσμο που το ήξερε αυτό το γεγονός και το είχαμε κρατήσει κρυφό, ναι, για ένα και βασικό, ναι, λόγο. Ειδικά, ναι. Επειδή πάντα υπάρχει παραφιλολογία γύρω από μια εκπομπή και η δική μας έχει περάσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θέλαμε, ζωή να έχουμε. Ναι, δεν θέλαμε να γραφτεί κάτι το οποίο δεν ίσχυε. Ναι. Και επειδή δυστυχώς έχουμε δει και από πολλούς συναδελφούς κάποιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ που δεν ισχύει και το βιώνουμε και το βιώνουν και εκείνοι, αλλά το κάνουν και σε άλλους. Γι' αυτό είπαμε να το κρατήσουμε κρυφό, για να μην υπάρχει κάτι το οποίο να είναι περίεργο και να μην ισχύει, να το πούμε ωραία, αγαπησιάρικα και εμείς οι ίδιοι. Να. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ζητήσω συγγνώμη αν μπορεί κάποιες φορές να δημιουργήσω πρόβλημα ή να, ξέρεις, ήμουν λίγο στη φάση μου και να είχαμε μικρό. Μα για τη φάση σου σε πιάσμα. Του κάθε χαρακτήρας αυτό είναι που ξεχωρίζει εσένα και σε λένε Σάβα, εμένα Κωνσταντίνα, την Νάνση. Νάνση, τον καθένα ξεχωριστά. Αυτός ήταν και ο λόγος που σε επιλέξαμε, που δέσαμε. Γιατί ο καθένας είχε κάτι διαφορετικό. Άμα ήμασταν ίδιοι, άστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω που, γιατί ξέρω ότι ξεκίνησε και από σένα όλο αυτό και με τον Παύλο, που με φέρατε εδώ και με εμπιστευτήκατε για αυτή τη χρονιά. Και ελπίζω να ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μας και άμα θέλετε να με φέρετε και καλεσμένο κάποιο μια βαρετή. Από τώρα κάβα τελευταία μέρα. Πρέπει. Τον Ιούνιο. Πρέπει. Τον Ιούλιο. Ιούνιο. Μακάρι να πάτε Ιούλιο. Τι ήθελα να σου πω, πώς το είπε ο κύριος Βουτσάς, αυτό με το έλκο και το. Έλκο από θόνο, τι. Όχι, με τη δουλειά. Ότι η δουλειά σου τραβάει. Η δουλειά σου επιλέγει. Μπορεί οι δρόμοι μας να μας ξανατραβήξουν πάλι, ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι είναι. Τι διασταύρωση μπορεί να ξανα. Θα σας χαιρετήσω αφού κλείσουν οι κάμερες για να αγκαλιαστούμε. Εμείς να πούμε γεια σας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα. Φυσικά το Μεγάλο Σάββατο δεν θα είμαστε παρέα σας για ευνόητους λόγους. Την Κυριακή όμως και μετά την Ανάσταση θα ρίξουμε ένα γλέντι τρικούβερ, το κριτικό. Ναι. Πολλά φιλιά.
Δεν θέλω να στεναχωριέται κανένας. Όλα γίνονται για καλό. Εμείς είμαστε παρέα και θα παραμείνουμε. Πολλά γλυκά φιλιά. Σάβα. Φιλάκια, φιλάκια. Σε όλους. Γεια χαρά, γεια χαρά.